Πρόκειται για μια μεγάλη και καθαρή νίκη του ΠΑΣΟΚ, όπως και αν διαβάσει κανείς τα αριθμητικά δεδομένα. Πρόκειται για μια νίκη που προϊονίζεται αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται για μια συντριπτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπει την εκλογική της βάση να αποσαρθρώνεται. Σε μεγάλο βαθμό την βλέπει να εξατμίζεται. Βεβαίως, μας απασχολεί το ζήτημα της πολύ μεγάλης αποχής, της ασυνήθιστα μικρής συμμετοχής των πολιτών σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Υπάρχει ένα πρόβλημα σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος και σε όλους μας ανήκει η ευθύνη να αποκαταστήσουμε αυτή την σχέση επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Η κρίση αυτή δεν αφορά μόνο το κομματικό σύστημα, αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα, όλους τους παράγοντες του δημοσίου βίου και του δημοσίου λόγου. Άρα πρόκειται για μια μέρα πανηγυρισμού βεβαίως για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για μια ημέρα ευθύνης, γιατί όπως είπα και το πρωί ψηφίζοντας, καταλογίζει ο πολίτης τις ευθύνες στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αλλά εναποθέτει ευθύνες και ελπίδες στο ΠΑΣΟΚ και την μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Θέτει θέμα εκλογών το ΠΑΣΟΚ. Ζήτημα εκλογών τίθεται εκ των πραγμάτων. Το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την διεξαγωγή εκλογών πολύ πριν τις ευρωεκλογές. Είχε ζητήσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή ευρωεκλογών και εθνικών βουλευτικών εκλογών. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει την ουσιαστική νομιμοποίηση που απαιτείται προκειμένου να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κρίση. Μια κρίση διεθνή, αλλά και μια κρίση εθνική που προκάλεσε η ίδια η κυβέρνηση με την πολιτική της. Υπάρχει πρόβλημα δυσαρμονίας. Υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικής δυσαρμονίας μεταξύ της οριακής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας και του πραγματικού συσχετισμού δυνάμεων στο εκλογικό σώμα. Ο κύριος Καραμαλής μπορεί να οχυρωθεί πίσω από το τυπικό στοιχείο της ύπαρξης μιας πλειοψηφίας 151 βουλευτών με τον κύριο Παυλίδη στην Βουλή, αλλά έτσι δεν κυβερνιούνται οι κοινωνίες και οι χώρες τώρα. Τα προβλήματα είναι πολύπλοκα, είναι απαιτητικά, χρειάζονται μεγάλες συστρατεύσεις, πρωτοβουλίες, τομές, συνενέσεις, χρειάζεται μια ικανότητα πολιτικής διεύθυνσης της χώρας. Και όταν λέω της χώρας, εννοώ και του κράτους και της κοινωνίας και της οικονομίας. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία διαθέτει τώρα ικανότητα πολιτικής διεύθυνσης της χώρας. Νομίζω ο κύριος Χιλιοτόπουλος... γιατί συνεχίζετε. Μόνο στον κύριο Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, πιστώνεται πρώτος από όλους στην σημερινή νίκη. Έτσι συμβαίνει πάντα με όλους τους αρχηγούς των δημοκρατικών ευρωπαϊκών κομμάτων. Πιστώνονται και την ήττα και την νίκη. Και βεβαίως μια μεγάλη νίκη είναι μια πολύ μεγάλη πίστοση και για τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και χαίρομαι γιατί το ΠΑΣΟΚ ενωμένο, με αξιόπιστο πολιτικό λόγο, έχει καταγράψει σήμερα αυτήν την εντυπωσιακή νίκη, την αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων μετά από πολύ καιρό. Χαίρομαι επίσης γιατί στο μέτρο των δυνάμεών μου και στο πλαίσιο του ρόλου μου έχω συμβάλει και θα συμβάλλω πάντοτε στην επίτευξη δύο κορυφαίων στόχων. Στην επίτευξη της ενότητας της παράταξης και στην διασφάλιση της προγραμματικής σοβαρότητας της παράταξης. Αυτό έκανα με ενσυνείδητο και υπεύθυνο τρόπο μέχρι τώρα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ.